Συνήθως δεν κάνω τόσο βιαστικά βίντεο, αλλά θα ήθελα να αφιερώσω κάτι σε μια απίστευτη σκηνή που συνέβη στο επεισόδιο 118, για την οποία πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, αρχικά δεν δώσαμε βάση ή νομίζαμε ότι ήταν ένα στιγμιότυπο κακού σεναρίου στο επεισόδιο. Φυσικά μιλάω για την τελευταία σκηνή στο επεισόδιο 118, ο αποχαιρετισμός των δύο αδερφών. Ο Σάμπα αντιλαμβάνεται την κατάσταση σχετικά με την καταστροφή του σύμπαντός του και φωνάζει τον αδερφό του. Ο αποχαιρετισμός των δύο χαρακτήρων παρουσιάζεται με τον Σάμπα να κάνει μία γκριμάτσα στον Πύρους, δείχνοντας τον πραγματικό του χαρακτήρα και αποφεύγοντας να γίνει δραματικός και τον Πύρους να τον κοιτάει ενώ εξαφανίζεται. Η σκηνή τελειώνει με τον Πύρους να λέει: Στο review μου στο Facebook εξήγησα αρχικά πόσο περίεργη μου φάνηκε αυτή η σκηνή, μιας και πραγματικά, αν και η μουσική μου πέρναγε το σωστό συνέστημα που έπρεπε να νιώσω, τα τελευταία λόγια του Μπύρους δεν έβγαζαν νόημα. Πολλοί στο Facebook αναφέρθηκαν σε αυτά τα λόγια, εξηγώντας ότι ο Μπύρους ζητούσε από τον αδερφό του συμπαράσταση ή συνέστημα. Ίσως προτιμούσε ο χωρισμός με το δίδυμο αδερφό του να μην ήταν κωμικός. Άλλοι απλά πίστευαν ότι ο Μπύρους ζητούσε ενθάρρυνση από το μόνο μέλος της οικογένειάς του. Αφού είδα άλλη μια φορά τη σκηνή, κατάλαβα κάτι διαφορετικό. Κατά τη γνώμη μου, ο Μπύρους δεν απευθύνεται στο Σάμπα, αλλά μιλάει άμεσα στον αφηγητή, ζητώντας του να μιλήσει και να τελειώσει το επεισόδιο, θέλοντας να αποφύγει να δείξει τα πραγματικά του συναισθήματα για τον αδερφό του. Η απόδειξη είναι στα λόγια του Wiz, τα οποία εξηγούν ότι ο Μπύρους, αν και ήθελε να νικήσει, στην πραγματικότητα δεν επιθυμούσε να χάσει τον αδερφό του. Αν και θεός της καταστροφής, ο Μπύρους έχει δείξει ότι έχει έντονα συναισθήματα απέναντι σε φίλους και στην οικογένειά του, χαρίζοντας το τουρνουά του σύμπαντος 6 την ευχή στο Σάμπα, αλλά επίσης δείχνοντας την ανησυχία του για το θάνατο του Γκόκου όταν τον χτύπησε η Spirit Bomb στη μάχη του με τον Τζίρεν. Ποια όμως είναι η δική σας γνώμη? Συμφωνείτε μαζί μου? Πιστεύετε ότι όντως ο Μπύρους μίλησε στον αφηγητή, ή μάλλον τα λόγια του εννοούσαν κάτι άλλο? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και ας το συζητήσουμε. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!